Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ την ευγενική φιλοξενία και τη δυνατότητα που δίνεται να επικοινωνήσω με εσάς και στις λεπτομέρειες. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γιατρέ, σήμερα η Κύπρος παρέλαβε το εμβόλιο, αύριο ξεκινάνε οι εμβολιασμοί. Εσείς το έχετε κάνει και θέλω να μας περιγράψετε πώς ήταν εκείνη η στιγμή, την ώρα που κάνατε το εμβόλιο. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Ήμασταν όλοι η ομάδα της εντατικής θεραπείας των Στεφανίων περιστατικών και ήταν πραγματικά ξαφνικά σαν άλλαξε το κλίμα σε όλη την ομάδα, σε όλο το νοσοκομείο. Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Βλέπουμε επιτέλους φως στο βάθος του τούνελ. Ήταν μια πολύ ευχάριστη στιγμή που δεν θα την ξεχάσω. Είχατε κάποιες παρενέργειες, πότε κάνατε το εμβόλιο, γιατρέ, και αν είχατε κάποιες παρενέργειες και ποιες ήταν αυτές και πόσο κράτησαν. Είναι ερωτήσεις που συχνά ρωτάει ο κόσμος και θέλει να μάθει από κάποιον που έχει κάνει το εμβόλιο. Πολύ εύγες ερωτήσεις και πολύ επικαιρή αυτή η συζήτηση. Είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Το μόνο παρενέργεια, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι που είχα, ήταν ένας ελαφρύς πόνος στον αριστερό ώμο που μου χειρουργήθηκε το εμβόλιο. Και πρέπει να σας πω ότι λόγω του επαγγέλματος τα τελευταία 25 χρόνια εμβολιάζομαι κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρήπης. Αυτή τη φορά πόνεσε λιγότερο. Δεν είχα ούτε πυρετούς, ούτε κόπωση, ούτε τίποτα. Καθόλου. Δηλαδή, πολύ ήπιες οι παρενέργειες. Έχετε κλείσει το ραντεβού σας και για τη δεύτερη δόση, γιατρέ? 6 Ιανουαρίου στις 11.30 το πρωί. Έχει κλειστεί, υπάρχει πολλή οργάνωση. Επιτέλους, πραγματικά είναι συγκινητικό και πολύ ελπιδοφόρο που βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους και τέτοιας πολυπλοκότητας να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που είδα ότι έφτασε και στην Κύπρο. Στην Ευρώπη, ωστόσο, γιατρέ, βλέπουμε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από ένα μέρος του πληθυσμού για το εμβόλιο. Φαντάζομαι συμβαίνει το ίδιο και στην Αμερική και σε άλλες χώρες γενικότερα. Και θέλω να μας πείτε κάτι για αυτό το ζήτημα. Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε αυτούς τους πολίτες. Ναι, πάντα που προτείνουμε μια ιατρική πράξη, μια θεραπεία ή εμβόλιο, κάνουμε μια πολύ προσεκτική ανάλυση κινδύνου ωφελίας. Τα εμβόλια έχουν εγκριθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς διεθνώς ή είναι υπό έγκριση, από ανθρώπους που δεν είχαν να κάνουν τίποτα με τις εταιρείες ούτε με τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητοι οργανισμοί. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το προσδοκόμενο όφελος είναι κατά πολύ ισχυρότερο από οποιαδήποτε συνδυασμού ή παρενέργειες μπορούμε να έχουμε. Το πιο σημαντικό όμως, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι αυτοί που είναι σκεπτικοί για το εμβόλιο δεν είναι όλοι σε μια ομάδα και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έτσι. Είναι χρέος της επιστημονικής κοινότητας και με τη βοήθεια των δημοσιογράφων να ακούσουμε αυτούς που έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, να μην τους λιδωρούμε και να μην τους στοχοποιούμε. Για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη πρέπει να πιστούν όσο περισσότεροι γίνεται. Και είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματά τους και έχουμε χρέος να τους ακούμε. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχουμε στο δελτίο μας. Ζείτε στη Νέα Υόρκη και θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι για τους ασθενείς, για το σύστημα υγείας, το οποίο και εκεί που ζείτε εσείς έχει δεχτεί μεγάλες πιέσεις. Το νιώθουμε και εμείς τώρα εδώ, γιατρέ, που συνεχώς αυξάνονται οι ασθενείς καθημερινά. Πώς το ζείτε όλο αυτό και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε? Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε και να βγούμε νικητές από αυτή την ιστορία? Βεβαίως, καταρχάς θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί με το γεγονός ότι όλα τα συστήματα υγείας διεθνώς, ανεξαρτήτου προγραμματισμού, ιδεολογίας, φιλοσοφίας, κεντρικά ή μη, όλα δεχτήκανε σφοδρό χτύπημα και δεν άντεξε σχεδόν κανένα. Μάλλον στην Ελλάδα, θα έλεγα, και στην Κύπρο, τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα από άλλες πιο πλούσιες ή αναπτυγμένες χώρες, να το πω έτσι. Σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Για να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία και να μπορούμε να θεραπεύσουμε τους αρρώστους, πρέπει ο κόσμος να μας βοηθήσει. Δεν είμαστε ούτε υπεράνθρωποι ούτε ήρωες. Κάνουμε απλά τη δουλειά μας. Απλά κάνω έκκληση να ακούνε τους ειδικούς, ειδικά τώρα στις γιορτές, να περιορίσουν όσο γίνεται τις μετακινήσεις τους, να μην έχουμε ένα τρίτο κύμα στα μέσα Γενάρη που πολύ φοβόμαστε. Ακούτε τους ειδικούς, βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε. Έτσι ακριβώς, κύριε Καρμπαλιώτη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλό βράδυ από τη Λευκωσία. Να είστε καλά.